χιλιάδε απεινάτε σε τούτη εδώ τη χώρα. Όμω θα πιάνουμε χρυσό σε μα τα καταλήγει. Και δεν θα είναι μονάχα η πλούση πια η λίγη. Μα το μία, αλλά αλήθεια λε μεγάλη η χαρά μου. Χαρά που δεν περίμενα μήτε στα όνειρά μου. Αλήθεια λέω, σύντροφη. Ποτέ στον ελληνικό μου δεν έβαλα ψέμα να πω. Στο συνδικαλισμό μου, το ορκίζομαι. Τότε η Λένια σκάνε. Εδώ σε σκιάρι, βλέπει τραγούδι και μωρό. Αφού το χρήμα όπως λένε φέρνει ευτυχία, τότε γιατί παλεύουμε σ' αυτή την κοινωνία. Και να χαμε το χρήμα λέει να χαμε, και η μιζέρια μας να δεις που θα τη γράφαμε. Και να χαμε το χρήμα λέει να χαμε, και η μιζέρια μας να δεις που θα τη γράφαμε. Εγώ δεν είμαι σαν αυτούς που με τους φέρια ζούνε.
Πού είναι σαν τον άλλο και αρπάζουν ό,τι βρούνε. Ρουσφέτη, ρουσφέτη, αυτό το μάρα φέτη. Ο κόσμος γεμάτος, εσύ θα μείνεις πάτος. Ρουσφέτη, ρουσφέτη, αυτό το μάρα φέτη. Ο κόσμος γεμάτος, εσύ θα μείνεις πάτος. Τι λέτε εσείς, εδώ μέσα τον έχω. Ποιον έχεις να μας πεις. Τον Πλούτο. Μιλάς μέσα. Τον Πλούτο, τον Θεόστρατο, που όλοι τον ζητούνε. Και ευτυχισμένοι γίνονται μόλις τον αποκτούνε. Μα πρέπει πολύ γρήγορα να βρει το φως του πάλι. Και είναι πράγματι τυφλός. Το μαύρο του το χάλι. Γι' αυτό δεν ζήλωσε ποτέ στην πόρτα μου. Τι κρίμα. Για δες λοιπόν φίλε μου σε ποιους πάει το χρήμα. Δεν ήρθε αυτός. Εγώ τον βρήκα. Δεν εννοούσα εσένα. Ό,τι κι αν έλεγε σε μένα κοιτούσες. Σκεφτόμουν. Τι σκεφτόσουν. Τη γιατριά του πρέπει. Για να διαλέγει η δίκαια πρέπει καλά να πρέπει. Εμείς που είμαστε καλοί, τον αναζητάμε, πρέπει σε ένα καλό γιατρό αμέσως να το πάμε. Και ποιος νομίζει άλλος γιατρός να αναλάβει τα μάτια του να φτιάξει που είναι τόσο μεγάλη δάμη. Ασκληπίος. Πού σύρνει, σε ποιο νοσοκομείο. Να δούμε και τα χειρουργεία του Πλούτου του ταμείου. Πού να πάμε σε αυτό το ιδιωτικό, σε αυτό το αναρρώνει. Πολύ μεγάλο κτίριο. Με ωραίες νοσοκόμες και μετά ισόρυφα να έχουν αυτές νοσοκόμες. Μα πάμε για εγχείρηση. Όχι για καλυστία. Αν έχεις χρήμα σήμερα, η εγχείρηση είναι αστεία. Σαν να πηγαίνεις εξοχή, σε φιέρνεις οι παγάμες και όμορφες Ταϊλανδές να σου βγάζουν τις πιτζάμες. Ταϊλανδούς δεν έχει εκεί. Τροπή σου! Κρεμμύλο! Δεν κάνω κουμάτα στο βρακί σου. Υπάρχουν και δημόσια, αυτό μην το ξεχνάτε. Αυτά προτείνω φίλοι μου όλοι εσείς να πάτε. Εμείς που είμαστε εμείς σπουδαίο, με τον Κλασάτο. Αυτό είναι για τον λαό. Με ένα πρέ, να διώξετε συνειδητοποιητή τη ούλη
Εσένα τι σε νοιάζει. Μόνο σου σε ευχαριστώ. Εμίλιο, με πειράζει. Όταν είμαι ένα πιο ξυπνή, ο κόσμος θα χαλάσει. Κι σαν κι αυτό, ανώμαλη θα γίνει όλη η πράσα. Μα είναι κατάσταση αυτή, ως πολλούς αιώνες. Άλλοι Ρούσοι, άντιμοι απατεώνες. Είσαστε άσχητοι ή δηλώσε αυτοκονομία. Και θέλει την αγγίλη την πλούση με τη μία. Άλλος συστέλνει τράπεζα και τα αποταμιεύει. Και ο άλλος χρήματα από το δημόσιο και πορεύει. Κάνει μετά και προσευχές, τα δίνει τους ελάτες, τους πετάει και τα κόκκινα από αυτά που τρώνε οι γάτες. Μετά το παίζει και σωτήρ και τόσο το καβάζουν, αυτοί που το ψωμί ήδη το αγοράζουν. Αλλά έχουν γαϊκότερα με πύλες οι κοπίνες κι άλλος μέσα τους τρώνε οι μαύρες τους συμπίνες. Ακόμα και ο Δίας. Μα αυτά που λες, του έρχονται γέλια με
οι αθάνατοι θα προβληματιζόταν. Ίσως ο Δίας με αυτό δείχνει ότι θα πάει τα πλούτη, τα χρυσαφικά, γι' αυτό δεν τα σκορπάει. Ενώ εσείς δεν πάρε γρυλιά στα φορέσεις και από την Ακρόπολη μονάχης θα πέσεις. Βρε άντρα θα πεις κουρίστρα! Δεν τίποτα σου σύστρα! Έλα. Γιατί όταν ήσουν ένα μικρός, πεις με κουδουμίστρα που να βαϊβά το δάσκαλο. Βρε βάρος θα κουδούν. Και από τότε σου μου. Κι οι δυο εις την κουρούνια! Δεν παραδέχεις λοιπόν ότι η φτώχεια δίνει ό,τι καλό στον κόσμο αυτό. Το δέχομαι, Βεοδίνη. Ένα ιερέα τρέχα βρεις και ρώτα. Επιμένω. Θα διάλεγε έναν πλούσιο ή έναν πεινασμένο. Ποιος του χορηγεί δώρες και καταθέσεις. Και ποιος του ικανοποιεί όλες τις προθέσεις. Ό,τι και αν πω, αδύνατο να παραδειθεί στο μύθο του πλούσιου. Και είμαι σίγουρη πως πλέον δεν σου πει. Γι' αυτό σ' αφήνω και δεν θέλω ποτέ ό,τι πάθεις. Θα στην απολυθού πουλή. Φύγε και μην ξανάρθεις. Αλλά θα είμαι πάντοτε παρούσα. Θα μας δω, ήρθε. Βρέους! Γρήγορα, θα φάμε ταξιδιωτικά. Έχεις από την κλινική να είσαι αντιτήριο. Αλήθεια. Αν δεν τα μάθες, βρήξε Αθήνα. Συνέντευξη δέρα το νοσοκομείο. Και μόλις ανακοινωθέ, έφανε ιατρικό. Κάτσε, ρε, ακόμα δεν το πήγαμε. Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να μάθουν από πριν την κρατική γράφη. Καλά. Κάριον, έλα έξω. Εσύ είπε ταξιδιωτικά. Πρέπει να τρέξω. Περάστε σε ένα σύγχρονο και βλένετε θυμμένο νοσοκομείο δημόσιο. Να πώς το περιμένω το δημόσιο. Θα γίνει εγχείρηση. Παρακαλώ ηρεμήστε και εις τους πρεαρνητικούς στον ασθενή αφήστε. Εδώ τα ξυριστικά. Τι πέτοχοι προτιμάτε και πείτε μας μετά το ντουζ τι άλλο προφοράτε. Καλά. Πάρτε το βιβλιάριο. Κύριε, μας προσβάλλει και μόνο το σκεφτόσαστε πως κάποιος αμφιβάλλει. Τουλάχιστον πιτζάμες. Δεν θα το χρειαστούνε. Οι νοσοκόμες μας αυτό θα το περιποιηθούνε. Καλά. Και πώς θα ενημερωθούν πάει καλά η χάλια. Θα βγάλουμε ανακοινωθέν σε όλα τα κανάλια. Μα για το χάλια που άκουσα, ούτε και αστεία. Οι παροχές μας κεβερνούν την κάθε φαντασία. Κοιτάξτε τα προσπέκτους μας, μάτια με το τσουβάρι και όλα για τον κύριο της οτιμής, χαλάρι. Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες, μάτια καστανά, μάτια μπλε, μαύρα μάτια και μεγάλα, σημωμένα με το χάλα. Τα ματιάκια σου το πιστεύετε. Αχ, μα τι λέω, αυτό δεν χορηγείται, απλά είναι για την περίπτωση που δεν θα πληρώσει κάποιος. Αλήθεια, μην αρχίσουμε
ένα παιδάκι. Έφτασε και το φτιάχνω εγώ. Το ξέρω, με κάνει μάχη. Για πες λοιπόν, τι έγινε. Ο πλούτος είδε πάλι. Τι έγινε όπως ήτανε, στο μάγο του το χάρι. Έχει τα μάτια του αθάνουστα. Μα κόστησε ένα γόρ. Τόσα πολλά χρειάστηκα. Επίβασε τώρα. Καλάθι μου, καλάθι. Καλάθι παραμέ. Έδινα και πνιγόμουν και έκανα έ. Πήγαν όλοι οι ίδιοι πως έχω εδώ το ταμείο και όλοι φώναζαν. Από εδώ και εμείς θέλουμε θείο. Τι ήρεις, τι μους, τι νοσοκόμες, τι γιατροί. Αν και έφερε το κρίμα, εσύ δεν το σκορπούσες. Γιατί δεν το σκορπήγγιλες. Τρελό με έχεις περάσει. Να με σταπάμε και να λένε αυτός δεν θα γελάσει. Ναι ώστε να φύγει από τη ζωή, ναι ώστε να πεθάνω. Και να με φτύνουν και να λένε πούς θα πω το χαϊβάνω. Κι αν πάω με το στρέστο και ψάχνω για κρεβάτι, να τρέξω που πάμε το ένα μου το μάτι. Δεν άκουσε ο ίδιος προχθές σε κάποιο ράτσο που κρέμασαν τα μισθοφό σε ένα χασκοβάτσο. Και του είπα, φίλε, ρίχτα αν θες να ζεις. Και δώσε και στα αδελφή, αν θες να κατουρίσεις. Ούτε για το κατούριμα κάνεις χωρίς με σχέση. Ούτε και για το κατούριμα, ούτε και για να θες. Τον άλλο τον έβγαλανε μέσα από το χειρουργείο και του είπα να βρει 7. Πήγαν εκεί πέρα που δούλευε ο αυτοκόμος με τάτερα στα χέρια και έψαχνε να βρουν δαμικά από παλιά τη φταίει. Τι να έκανε ο άνθρωπος αφού το έκανε δηλώς και να τον εγχειρίζουνε έπρεπε να πληρώσει. Και πήγε χρήματα. Αμέ. Δεν σε πιστεύω. Κι όμως η απάτη βιασμός έγινε πλέον όμως. Δεν το ρισκάρεσε και ποιος. Πριν στο κλίμα γυρεύει. Σου κάνει την εγχείρηση. Μα πρώτα σε ληστεύει. Τώρα από εκεί το τι θα βγει, ποιος είναι και ποιος δεν θέλει. Όλα μυστήρια, θολά, κανείς δεν τα μαθαίνει. Και οι θεοί τι κάνουνε, αυτά δεν τα κοιτάνε, ή μήπως άλλα ειδικά νοσοκομεία πάνε. Τι να σου κάνει οι θεοί, τι εκείνοι το ακούγονται. Και αυτοί από τον Ασκληπίο αντίκη χειρουργούνται. Γι' αυτό κάνουν τα στραβά μάτια σου φυλάει. Και ποιος σχολεύει το φτωχό και ζει το φτωχουτάκι. Και ο πλούτος που να βρίσκεται. Είναι στον δρόμο. Τρέχει. Μα αλεμπόδιες κατά. Γύρω του κόσμου έχει. Τι κόσμο. Η φτωχή που έχει τη μηχανή. Δώσε και ποτηρότητα. Και είναι αυτή η φτωχή μου. Στεφάνι στα κεφάλι τους φορέσανε και πάνε. Και από τη χαρά τους που αυτά, συνέχεια προχωράνε. Το πλούτο περικύκλωσαν τριγύρω του χορεύου. Πανεγυρίζουν με χαρή και οι άλλοι τους ζηλεύουν. Ποιοι άλλοι. Όσα θέλετε και δόλια πλουτίσαν, χτυπάνε το κεφάλι τώρα που την πατήσαν. Μα όσοι έτσι το τραβάζουν, όσοι χειροκροτάνε, κίνησαν και έρχονται εδώ, φτάνε να περνάνε. Να πάω τότε, κεράσω να τα αναφέρω και τα δώρα. Πάω κι εγώ και με τους δω. Τρέχα, φύγε, προχώρα. Λαοσύναξη, του τότε τα παντούρι, χαρούμενη και λαμπερή μου κάνατε τη μούρη. Το φως μου βρήκα και έλαμψε το δός την οικουμένη. Το κάθε δίπλος από μέ, βοήθεια περιμένει. Λούτος! Λούτος! Στεναχωριέμαι που τυφλώσει ήμουν και τριγυρνούσα. Τόσο όποιον άδικο έπεσε τα χρήματα σκορπούσα. Μα τώρα βλέπω πια καλά και τα πάτε τόσο. Ζήτω! Σε κάθε πλούσιο και σε κάθε τίμιο και ψευή, πλούτη πολλά θα δώσω. Είσαι ο πατέρας μας! Είσαι ο πατέρας μας! Με τους αγρίους τίποτα πλέον με συνδέει. Θα τους αφήσω σύξυλους να πνιγούν στα χρέη. Καλό πιασμά! Κολό πιασμά, όπως και να το πεις. Το απλό αυτό το βλέψιμο πώς θα το απαντάρεις. Πλούτε, πώς είστε, είστε καλά. Πώς είναι τα παιδιά σας. Πώς είναι η γυναίκα σας και η οικογένειά σας. Είστε και οι δύο εδώ. Τι έκπληξη τα μάτια. Στο πλούτο λίγο αμύγδαλα και λίγο ωραία κεράσια. Πλούτε, πώς είστε. Είστε καλά. Πώς είναι τα παιδιά σας. Πώς είναι η γυναίκα σας και η οικογένειά σας.
Έλα ρε γυναίκα, αυτά που κορυδεύουμε, δείξε μου πως πείσαι. Εγώ το πρωί το σέβομαι. Το ξέρω, μα δεν κάνει. Τα λες και κατέρνα αυτά και μοιάζει με χαϊβάνια. Με πείτε μόνο μέσα. Και αυτό μόνο να κάνεις. Τα άλλα άστα. Τα πλούτη είναι για μας, τους άντρες. Συ γυναίκα. Πα, να πλουτίσεις δηλαδή και να πεις άλλες 10. Ορίστε πλούτε. Ευχαριστώ. Μα εγώ ξαναγεννήθηκα. Εγώ θα σας κεράσω. Τότε πάω πάσο. Πέρασε μέσα πλούτε μου κι όλα θα πάνε εντάξει. Έλα να μην πούμε. Ούτε κανείς μου σε πειράξει. Τούτο πάλι ο πατέρας. Το αφεντικό Λουθ. Αυτός που ήταν φτωχός. Τι είδης ήταν τούτη. Γέμισε πλούτη και αγάθα με σκήταν αγρίως. Και η τσέπη του εφούσκωσε πάντα και καυτή βίως. Πριν λίγο μου στείλε να παρεγγείλω μας, που να μπορεί λέει και να πετάς. Δεν στράβει εγώ είπα, εγώ κοίτα σε βόλια. Έτσι αγοράζεις τώρα πια, τελείωσε επιπόλαια. Κι άμα του πεις και τίποτα έπρεπε να το κοιτάς, σε στέλνει ασυντηρητή, ευθύς να το πετάς. Όπου και να είναι αξία του, όσο μεγάλο κι αν είναι, αυτός και η παρέα του συνέχεια πετάνε. Πάμε να μην έχει προσοχή, με σεβασμό και τέλος. Τότε θα πάμε στο Θεό, είναι μεγάλο Θεός. Ποιος εσύ μου? Πρώην φτωχός, της άκρης που είναι μέσα μας ο Θεός. Αλλά τώρα είμαι χαρούμενος πολύ και ευτυχισμένος. Θα είσαι από τους Θεού σίγουρα, δίκως άλλο. Είμαι και πάω στο Θεό, το χρειάζομαι να βάλω. Εγώ που βλέπεις αδελφέ, είχα περιουσία που κληρονόμησα. Α, ναι, όχι από εργασία. Όχι, εγώ ήθελα από όλους τους φίλους μου. Στην ανάγκη του λοιπόν. Και έγινε, έγινε. Σκόρπιγες απλά και όλοι σε περνάγανε για ένα μεγάλο φλάκ. Πώς το κατάλαβες? Σιγά το δύσκολο το πράγμα. Και τώρα μόλις πλούτησα, έκανα αυτό το τάμα. Να πάω στο Θεό που με έκανε έτσι πλούσιο. Πρέπει να σου πλώσω. Γιατί είναι αυτά τα πράγματα που διώσουν κουβαλάτε και με ποιά απελέξεις στο Θεό τα πάτε? Το παντουδάκι το παλιό μου, 20 χρόνια τώρα το φόρεμα και κρύωνα στο κρύπι στην πόρα. Εγάλιασα από το οποίο είναι βάλει. Τώρα το πάω στο Θεό. Σοδεύεσαι μεγάλε! Δεν θέλουν εξοδευτή. Συμβολικό το δώρα. Δώρα από σάκα και χρυσά που κάνουν πολύ δώρο. Να τα εξασφαλίσουν όσοι θέλουν και να τα στείλουν στους θεούς. Εκτός από αυτούς. Βέβαια, για μένα πάρα το καλά στο νου σου. Είναι και η μιλιά μια ζωή. Χειμώνες, καλοκαίρια. Θα αγγίζω με βλάβια. Μου τρέμουν τα χέρια. Θα βλέπει τα παπούτσια μου. Τι πώς λέτε, μοιάζει. Σε μένα δέο στο δώρο. Μα εσένα σε τρομάζει. Τότε δώσε στον Θεό, πες του μέτρου να πάρει και στελεί αυτή τη μόθο αμέσως να σάρει. Θα με τρελάνει ο Κίτη. Γεια.